Θα κάνω λίγο ζεν, γιατί μόλις είχα γίνει λίγο έξαλλη με κάτι. Περίμενα λίγο να κάνω το εσωτερικό μου, να βρω το εσωτερικό μου ζεν. Μετά στα μηχανάκια σε αυτήν την κολοπόλη, πού να βρεις το εσωτερικό σου ζεν, πες μου. Γεια σας, τζιντζεράκια μου, και καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Eat Like a Local. Πεμπτούλα σήμερα, πεμπτούλα μία η ώρα. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί στο λαπτοπάκι σας και στο κινητό σας και να βλέπετε αυτό το επεισόδιο και να κάνετε stories ότι βγήκε καινούργια επεισοδιάρα, γιατί ήρθε το επεισόδιο που όλοι περιμένατε από πέρυσι. Παιδιά, θα σας δείξω άλλες τρεις πίτσες της Αθήνας που όχι απλά θα λατρέψετε, όχι απλά θα αγαπήσετε, όχι απλά θα φάτε και θα ξαναφάτε και θα ξαναφάτε, θα ουρλιάζετε μόλις έρθετε να φάτε τις πίτσες που θα σας δείξω σήμερα, παιδιά. Ήδη τρέχει το σαλάκι. Δισεκατομμύρια πίτσες καταναλώνονται, παιδιά, το χρόνο. Σε όλο τον κόσμο, βέβαια, όχι στην Ελλάδα. Εντάξει, μας αρέσει πάρα πολύ η πίτσα στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε και τρώμε πάρα πολύ την πίτσα με τον κούντα, το ταψάκι και το λαδάκι. Αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, έχουμε έτσι. Δεν θα το πω εξυγχρονιστεί, γιατί αυτή είναι μια πάρα πολύ παλιά πίτσα. Η ιταλική, η ναπολιτάνικη, η αυθεντική. Θα πω όμως εξευρωπαϊστή, να το πω. Θα μπορούσα, ναι. Γιατί η πρώτη πίτσα που ήρθε στην Ελλάδα, παιδιά μου, τζεράκια μου, δεν ήταν η ιταλική, ήταν η αμερικάνικη και ήρθε μαζί με τα μπέργκερς. Οπότε την κάναμε έτσι και εμείς παχουλί, τις βάλαμε και τα λάδια, τις βάλαμε γκούντα τώρα, παιδιά, στην πίτσα. Έτσι λέει και ο Ανδρέας Σεράνη, αυτός που έχει εδώ το μαγαζί που είναι πίσω μου, που κατά τη ζωή παρασύδι είναι η καλύτερη πίτσα της Αθήνας. Ζωή παρασύδι, έχεις ανεβάσει πολύ τα expectations μου, πρέπει να ξέρεις. Γιατί κατ' εμέ, έχω πάρα πολλές αγαπημένες πίτσες και πάρα πολλές αγαπημένες πίτσες, αλλά κατ' εμέ η καλύτερη πίτσα της Αθήνας είναι η Just Pizza. Εδώ στο ζωγράφο, λίγο πιο κάτω. Την οποία τζεράκια την παίρνετε μόνο delivery, οπότε μπορείτε να την απολαύσετε μόνο όσοι μένετε εδώ. Παρόλα αυτά, η ζωή παρασύρει που έχει φάει και τις δύο λέει ότι αυτή είναι καλύτερη. Δεν θέλω να το κάνω question αυτό. Μπορεί να είναι διαφορετική. Το καλύτερο είναι και λίγο υποκειμενικό. Γαμώ τα λεωφορεία. Εδώ την είδα, είναι λίγο πιο λεπτή από την Just. Εμένα μου αρέσει και λίγο χοντρουλίτσα. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά μου, είμαστε στο πρώτο μαγαζί. Νόνα Έντα είναι. Θέλετε να μπείτε μέσα. Θέλετε να μπείτε. Μπείτε, γιατί εμείς θα κάνουμε ένα τέταρτο εδώ. Μέχρι να τα πω εγώ, θα κάνω 100 ώρες. Νόνα Έντα, παιδιά, είναι η γιαγιά του Ανδρέα. Του Ιταλού πιτσαγιόλο, όχι του δικού σου, του δικού μας Ανδρέα. Όχι τη δικιά σου, η γιαγιά σου δεν είναι Έντα. Που έχει ανοίξει αυτό το μαγαζάκι που καθόλου δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά μην γελιέσαι. Γιατί αν είσαι σωστό τζεράκι, δεν σε νοιάζουν τα τζαϊνά, τα μαγαζιά, αυτά με το εκείνο, με το άλλο. Σε νοιάζει γεύση, τζεράκι, ποιότητα. Και εδώ ο Ανδρέα φέρνει το αλεύρι του, θα φέρει τη μοτσαρέλα του, θα φέρει την ακινάρα του, θα φέρει το προσόλο του, θα φέρει όλα. Την Ελλάδα αγοράζει μόνο τα λαχανικά, έχω να σου πω. Γιατί θέλει να μεταφέρει εδώ την πίτσα με την οποία μεγάλωσε και. Οπότε, αγαπητό μου τζιντζεράκι, ο πιτσαγιόλο μας εδώ, και τα λέω όλα αυτά χωρίς τις πίτσες, γιατί μέσα ο Γιάννης, ο πιτσαγιόλο, δεύτερος του μαγαζιού, ψήνει τις πίτσες. Τρεις έχω πάρει να σου δείξω. Οπότε, εδώ θα φας την αυθεντική πίτσα. Την ιταλική, την απλή, με την ωραία ντοματούλα, την ωραία τελειωμένη τη μοτσαρελίτσα. Τι κάνει, μαλάκα, με σφάζει άνθρωπο, φτιάχνει πίτσες. Οπότε, ναι, θα φας αυθεντική πίτσα. Και για να απαντήσω σε ένα κακοπροαίρετο τζιντζεράκι, δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολύ κακοπροαίρετα τζιντζεράκια που σου σχολιάζουν την κάλτσα που θα φορέσει στο βίντεο. Θα πω μόνο ότι όχι, δεν έχουμε πάθει αιμονή, φίλε μου, με τις ναπολιτάνικες πίτσες. Μας αρέσει και η ελληνική, η αμερικάνικη με τον κούντα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά επέτρεψέ μας να παρουσιάζουμε τις αυθεντικές. Είσαι εντάξει με αυτό το τζεράκι τώρα, σου απάντησα. Μπράβο, Αντρίκο μου. Ανδρέα, κλείσε τις κάμερες. Πήγαινε μέσα. Τραβήξτε τον Ανδρέα να αυτό, Γιάννη, να φτιάχνει τις πίτσες, να ανοίγει τα ζυμάρια, να βάζει τα αλεύρια. Και γυρίστε πίσω με τις τρεις πίτσες που θα φάμε και θα δείξουμε, γιατί έχουμε άλλα δύο μαγαζιά. Σήμερα θα γίνει της πίτσας. Ήρθαν οι πίτσες, παιδιά! Μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πόσο λεπτή, πόσο κράτς, 4 λεπτάκια μόνο στο φούρνο και... Εντάξει, ζωή παρασύδι. Γι' αυτό είσαι αρχισυντάκτρια, γιατί ξέρεις, αγάπη μου. Ξέρεις που έχει την καλή πίτσα, τον καλό καφέ, τα καλά μαγαζιά στη Νέα Σμύρνη, όλα αυτά τα επεισόδια δηλαδή που δείξαμε φέτος. Μπράβο σου, ζωή παρασύδι, σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, εξηγώ λίγο πίτσες.
Καταρχήν, εσείς που ρωτάτε για τη μούλα, να σας πω ότι εδώ η τιμούλα είναι πάρα πολύ χαμηλή, παιδιά. Αυτή την πίτσα μαργαρίτα, την κανονική, που είναι ουσιαστικά και μία ατομική, λέγω, δεν τρώγω όλη, είναι 5 ευρώ. Καταλαβές, πάρα πολύ οικονομική, πάρα πολύ. Μαργαρίτα, ταρτουφάτα λευκή, υπάρχει και με κόκκινη σάλτσα. Γενικά ο κατάλογος χωρίζεται σε λευκές και κόκκινες και κάποιες special που έχουν φτιάξει. Για να δούμε λίγο και τη μαργαρίτα. Μ' αρέσει την πίτσα να την κάνω έτσι σαντουιτσάκι. Δύο κομματάκια και να κάνω έτσι. Πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα, πολύ ωραίο κριτήρι. Μπράβο, μπράβο Νόνα Έντα, μπράβο. Και Χατζηπαρίση ή Παρασίδη μου, πρέπει να φάμε και αυτή την πίτσα και την αφιερώνει σε σένα. Είπε ότι είναι δική σου αυτή η πίτσα. Έχει πάνω σαλτσούλες, τυράκια κτλ. Και έχει ζαμπονάκι και αγκινάρες, τις οποίες είναι καρδιές αγκινάρας, τις οποίες τις φέρνει ο Ανδρέα από την Ιταλία. Και μανιτάρια. Δεν ξέρω αν το πέτυχε, αν θα σου άρεσε. Ούτε εγώ, γιατί ειδικά η αγκινάρα με φοβίζει πολύ τώρα. Θα δούμε τώρα. Θα την κάνω σαν τσάκι και θα στη φέρω έτσι ωραία-ωραία. Για έλα, γόρι μου. Έλα, μανάρι μου, εδώ να πούμε. Άμα δεν σ' αρέσει η γινάρα, μπορείς να το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω την γινάρα. Ντάκι. Πολύ ωραία είναι. Από το καταλαβαίνω την γινάρα, γαμώ. Το ζυμάρι, στάρις. Φαίνεται, ρε, είναι λευκό. Και ο τυράκι, τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, τρώω μια μπουκίτσα. Και φεύγουμε από την Κεσαριανή για να πάμε, μαντέψτε πού, στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, και πάλι για να βρούμε δύο υπέροχες πίτσες, φανταστικές πίτσες, οικονομικές πίτσες που τις τρως φυσικά με το χέρι. Πάμε. Αντρέα, καταρχήν θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ εγχωτικό να κάνεις την εκπομπή και να είναι απέναντί σου αυτή η αρχισυντάκτρια. Είναι πάρα πολύ εγχωτικό και η Ναταλία, εντάξει, δεν είναι τόσο εγχωτικό, αλλά αυτή που γράφει τα κείμενα και διαλέγει τα πιάτα και κάθε τώρα απέναντι να δει αν θα πω αυτά που μου έχει γράψει, έχω πάρα πολύ εγχωθεί. Χαίρετε καθ' μοιάζει. Τζιντζεράκι, τζιντζεράκι, κοίτα εδώ τι έχω. Βλέπεις τι έχω, τι έχω, τι έχω, τι έχω εδώ, παιδί μου, τι έχω. Έχω τρεις πίτσες φανταστικές, είμαι στο κέντρο της Αθήνας που αγαπώ, έχουμε βραδινό γύρισμα που γουστάρουμε πάρα πολύ, πίνουμε τις μπυρίτσες μας, τρώμε τις πίτσες μας, αράζουμε εδώ καλοκαιράρα στην Αθήνα, στα τραπεζάκια έξω, Νοέμβριος, πες χεστήκαμε, είναι καλοκαιράρα όμως, ντάλα καλοκαίρι, δηλαδή αν φορούσα ένα μάνικο αυτή τη στιγμή και μία στο Γιονάρο δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί έχει 357.000 βαθμούς. 357.000 βαθμούς έχει και οξυλόφουρνο στην Γρανέλο, παιδιά. Με κάστομα από την Νάπολη, τόσους βαθμούς έχει ο φούρνος τους, όπου ψήνουν την πιτσούλα μέσα για 1,5 λεπτό. Με αυτό εδώ το ζυμαράκι, το ναπολιτάνικο, που κάνει αυτές τις φωσκαλίτσες στην άκρη γύρω-γύρω και σκάνε τα! Με κοιτάνε οι κοπέλες, έχουν πάθει σοκ. Σου λέει αυτή είναι τρελή. Δεν μιλάνε ελληνικά εντωμεταξύ. Σου λέει αυτή. Κάτι είναι τρελή. Έλεγα για το ζυμαράκι αυτό, όπου ο Διονύσης, ο άνθρωπος που έχει ανοίξει τον Γκρανέλο, όπου έχει δουλέψει σε μαγαζιά με Μισελέν, δεν τον λένε Διονύση. Κυριάκο μου, συγγνώμη, αγόρι μου. Ο Κυριάκος λοιπόν που έχει ανοίξει τον Γκρανέλο, έχει παιδιά δουλέψει σε εστιατόρια Μισελέν, έχει δουλέψει στο Ενδιβούργο, στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, δεν ξέρω πού, δεν με νοιάζει πού. Γιατί με το που ήρθε στην Ελλαδίτσα, πήρε το προζυμάκι της γιαγιάς του και άρχισε να το πιάνει, να το αφήνει, να το πιάνει, να το αφήνει και με αυτό το προζυμάκι έφτιαξε αυτή την πίτσα. Αυτό το προζύμι είναι 7 χρόνων. Ξέρεις, σημαίνει 7 χρόνων προζύμι, τζιτζεράκι, θα σου μάθω τώρα τρίβια. Ένα προζύμι το κρατάμε, μπορούμε να το κρατήσουμε χρόνια. Υπάρχουν, ας πούμε, φούρνες στη Γαλλία που έχουν προζύμι 80 χρόνια, ξέρω εγώ. Είναι ιστορικό το προζύμι τους. Ο Κυριάκος πήρε το προζυμάκι της γιαγιάς, το έπιασε, έφτιαξε τις πίτσες, τελειοποίησε το ζυμάρι με αλεύρι Ιταλίας, με υλικά που παίρνει από την Ιταλία και από παραγωγούς της Ελλάδας, μπλα μπλα μπλα. Και το ζυμάρι το έχει καλύτερα και από παιδί του. Το βάζει στο λεκανάκι, το παίρνει μαζί στις διακοπές. Δεν πάει διακοπές και ταξίδι χωρίς το ζυμάρι, το προζύμι, γιατί πώς θα πάει διακοπές χωρίς το προζύμι. Θα κάτσει το προζύμι, θα φύγει μαγιά από μέσα, πάει. Πάπαλα, dead. Οπότε το παίρνει παντού μαζί, σαν παιδάκι το έχει. Μου έχουν τρέξει τα σάλια. Με αυτό το προζύμι λοιπόν φτιάχνει αυτές τις πίτσες. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Θα σου πω κατευθείαν για τις πίτσες. Τελειώσαμε. Φτάνει τα τρίβια. Εντάξει. Λοιπόν, μαρινάρα. Εσύ ο vegan που βλέπεις, εδώ είσαι. Μαρινάρα, σάλτσα ντοματούλας, σκορδάκι, βασιλικός, ελαιολαδάκι και ρολάκι. Έτσι.
Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το φάει ο επόμενος που θα με ρωτήσει με τι τρέχει εσύ, vegan. Καταρχήν δεν είμαι vegan, μεγάλε. Πρώτον. Κατά δεύτερον, τρώμε αυτό. Είναι πεντανόστιμο. Τώρα χωρίς πλάκα. Πάρα πολύ ωραίο το ζυμάρι. Wow. Και έχει έτσι γεμάτη πολλά chunks σκόρδο και πολύ λαδάκι από πάνω, ελαιόλαδο, μούρλα. Πάρα πολύ ωραίο. Παρασίδι. Θα έρθει να δοκιμάσει την επόμενη πίτσα. Έλα, ζωή παρασίδι, αρχίζει τακτηριάρα. Κώστα, βάλω το χειροκροτηματάρα μας εδώ πέρα. Φάσιο Άικο, θέλω να δείξει φάσιο Άικο εδώ το bottom. Εδώ, να σηκωθεί πάνω, να δείξει μπότα, ρολόι, μαλλί, κάνε μια σβούρλα, σβούρλα, δείξε, έτσι, μπράβο, κλα, 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 κλα. Πάμε, καθίστε. Λοιπόν, άρχισε την τακτριάρα, ζωή Παρασίδη, θεάρα, και γραφική προπαγάνδα, τα ξέρετε όλα αυτά. Γι' αυτό που την καλέσαμε όμως είναι, έχεις δοκιμάσει την special pizza κολοκύθα? Χαιρέτησε τα τζεράκια. Τα αγαπάς τα τζεράκια. Πάρα πολύ τα αγαπάς. Δεν είναι πολύ καλά τα γλυκάκια. Σου κάνω πάσα, Παρασίδο, γιατί επιτέλους θα σε μάθω κι εγώ κάτι. Σήμερα η Γκρανέλο έχει special pizza ημέρα, στην οποία την έχουν ονομάσει νομίζω φθινοπορεινή ή κάτι, whatever. Άκου τώρα. Δεν έχει ντομάτα, δεν έχει μπλάνκα, δεν έχει πιάκα, δεν έχει τίποτα. Έχει κρέμα κολοκύθας, τυράκι, πατσετούλα, πατσέτα. Και αυτό μας είπαν ότι είναι ανθότυρο. Εσύ σε κάθε γύρισμα θα μας πετυχαίνει, Χριστιανή μου. Τζιντζεράκι μεγάλο. Σε κάθε γύρισμα, ειδικά τα βραδινά, τα βραδινά γυρίσματα. Σπίτι μου, στη δουλειά μου, παντού έτσι παντού. Και νομίζω αυτό είναι κρέμα ανθότυρο. Δεν είμαι σίγουρη, είναι ένα τυράκι. Θα σου πω αμέσως. Περίμενε. Ιταλικό τυράκι, θα φανταστώ, γιατί ο Κυριάκος φέρνει όλα τα τυριακά τα προϊόντα από την Ιταλία. Το είπε η κοπέλα μόλις. Αλλά ούτε ζω, έτσι παρήσει και δεν το καταφέραμε. Ναι, γιατί φέρνει όλα τα τυράκια από την Ιταλία, έχεις δίκιο, είναι ρικότα. Σε προκαλώ. Άντε, θα δοκιμάσω κι εγώ. Έχει και ελληνικά προϊόντα, βέβαια, τα οποία θα έχω γράψει. Κάτι τυράκια, κάτι αλλαντικά. Νομίζω, κάτι αλλαντικάκια μου γράψε. Για να βγάλω εδώ την πατσέτα εγώ. Αν είναι πολύ ωραία την κολοκύθα. Άρα είναι γλυκιά. Είναι γλυκιά γλυκά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και γλυκιά πίτσα. Εγώ μάλλον επειδή δεν τρώω και την πανσέτα, δεν έχει αυτό το kick. Το έχω βάλει χωρίς πανσέτα. Είναι γλυκιά γλυκά. Δεν είναι πολύ φάσιμο, αλλά σε όποιον αρέσει κολοκύθα θα αρέσει και αυτή η πίτσα, πιστεύω. Εμένα είναι, μ' αρέσει. Για να δοκιμάσουμε λίγο ρικότα. Πολύ ωραία. Πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Μπράβο, Γκρανέλο. Τι σημαίνει Γκρανέλο? Είναι ο κόκκος από το αλεύρι που χρησιμοποιεί ο Κυριάκος. Γενικά προσέχει πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Είναι τρομερό. Και τώρα θα φωνάξουμε ένα άλλο τζιντζεράκι να δοκιμάσει την άλλη πίτσα. Έχουμε πάρα πολλά κάμεο σε αυτό το επεισόδιο. Ναταλία, εμφανίσου. Μπες και Ναταλάκι, έλα. Λοιπόν, Ναταλία Τζιντζεράκι Τζιντζεράκι είναι το κορίτσι με το οποίο μιλάς όταν μας στέλνεις μήνυμα στο Instagram. Όχι πάντα, μερικές φορές απαντάω εγώ. Περισσότερες φορές όμως είναι αυτό το γλυκό σκυλάκι. Find me on madameginger.com. Έτσι, το μικρό μας κουταβάκι, το Ναταλάκι μας, το νέο μέλος της ομάδας μας. Έχεις ξαναφάει εδώ? Ναι, είναι πολύ ωραία. Αγαπάς? Αγαπώ. Σε φίλοι. Λοιπόν, για δοκίμαση λοιπόν την πιάνκα με σκόρδο, φρέσκο βασιλικό, ελαιόλαδο, παρμεζάνα και μαύρο πιπέρι. Φαίνεται ένα μικρό έπος. Θα δοκιμάσω και εγώ από εδώ. Για να δούμε. Wow, Παρασίδο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σκορδάτη. Τυρένια. Γενικά να σας πω, τώρα που πάω τυρένια, μην το ξεχάσω. Vegetarian vegan εδώ έρχεστε. Γενικά, όποια πίτσα θέλετε, σας την κάνω χωρίς τυρί. Ή παίρνετε απλά τη μαρινάρα. Και έχει νομίζω και μια vegan pizza από μόνη της την έχουν βάλει στο κατάλογο. Γιατί το Γκρανέλο, παιδιά, είναι μέσα στην εποχή, ξέρει, γουστάρει και προσέχει τους πάντες. Αυτά τα μαγαζιά θέλουμε. Αν βρίσκεσαι στο κέντρο, μην παραλείψετε να έρθει Γκρανέλο. Λοιπόν, Ναταλία, φύγε. Ευχαριστώ. Να κάνω κλείσιμο. Να φύγω, να πάω στο επόμενο μαγαζί. Τζιντζεράκι, κάτσε πια μια γουλίτσα. Η μπυρίτσα τώρα το καλοκαίρι, έτσι τέλη Νοεμβρίου, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Ό,τι καλύτερο. Θα φάμε την πίτσα, να φάνε και τα αγόρια μας, να φάνε και τα κορίτσια μας, να ταΐσουμε και τις τουρίστρες δίπλα. Θα φάμε και πάμε κουκάκι σε μία πίτσα. Πιτσάρα! Πιτσάρα! Φύγαμε! Είχα χρόνια να δουλέψει, γουστάρω πάρα πολύ. Αντρέα,
ξέρεις την Λάμψη και η Giant. Η γιαγιά μου έβλεπε Λάμψη και πήγε στο σπίτι της και έβλεπα κι εγώ. Ναι, τη γιαγιά σου έβλεπε Λάμψη και η γιαγιά μου έβλεπε Λάμψη. Λοιπόν, μικρό μου τζιντζεράκι, τζιντζεράκι, έχουμε έρθει στη Giant. Όχι στο Μαρούσι, όχι, όχι σε αυτή τη Giant με το Γιάνγκο και τη Βίρνα και την τέτοια. Έχουμε έρθει στην πίτσα Giant. Τρελό, τρελό, τρελή πίτσα. Τρελή, έχω ψιλοτρελαθεί και περιμένω πώς και πώς να φάω αυτές που έχω μπροστά μου, γιατί μπορεί να έχουμε φάει σαν βόδια στις υπόλοιπες πιτσαρίες. Αλλά τζιντζεράκι, τζιντζεράκι μου, θα ξαναφάμε. Γιατί αντέχουμε. Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Λοιπόν. Τέλος. Λοιπόν, Giant στο κουκάκι. Έχω μία φορά, είχα περάσει, ήξερα ότι θα ανοίξει, δεν ήμουν σίγουρη. Ήμουν λίγο ζαλισμένη εκείνη τη μέρα, πέρασα και λέω ας φάω μια πίτσα, τι είναι αυτό. Α, ωραία ταμπέλα νέων, έχει με ελληνικά γράμματα. Γουστάρω πάρα πολύ ταμπέλες νέων, θα κάτσω να φάω μια πίτσα. Παίρνω την πίτσα, δεν κάθομαι τελικά, πάω σπίτι, τρώω την πίτσα, ξαναντύνομαι και ξανάρχομαι και ξαναπαίρνω πίτσα. Γιατί παιδιά, η πίτσα του Giant πραγματικά είναι μια κόλαση. Και εκτός το ότι είναι λίγο ναπολιτάνη και λίγο ελληνική, εκτός το ότι το ζυμάρι οριμάζει 48 ώρες και πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά, εκτός ότι μου αρέσει πάρα πολύ το design που είναι τρελή ουρμπανιά, παράλληλα όμως είναι και λίγο καλτήλα, εκτός από όλα αυτά, παιδιά, η πίτσα του και τα υλικά του που έχει πάνω, δεν έχει ξαναφάει τέτοια, είναι από τις αγαπημένες μου. Γιατί κάνει και τρελά κόμπο, τρελού συνδυασμού. Και εξηγούμε τι εννοώ τρελού συνδυασμού, ξεκινώντας από αυτή την πίτσα με 4 τυριά και σήκω. Κάτσε, σήκω, κάτσε, θα σε έχω χατζιπαρίσει σήμερα. Κοίτα, 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 κοίτα εδώ. Το ζυμαράκι, δεν ξέρω αν έχει, αλλά είναι σαν να έχει και λίγο μέσα σε μολύνα. Πώς το λέω, λίγο καλαμποκάλευρο, λίγο. Είναι σαν να έχει λίγο σμιγδάλι μέσα. Δεν ξέρω αν έχει, θα ρωτήσω τα παιδιά μετά, αλλά. Πιτσούλα μου, ωραία. Τι νόστιμη πίτσα που έχετε, ρε παιδιά. Μπράβο. Πολύ ωραία πίτσα. Γουστάρω τρελά. Και το Giant, η Giant μάλλον, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι okay, να κρατήσει την αυθεντικότητα της ναπολιτάνικης πίτσας πιο πολύ στην τεχνική, αλλά μας βάζει έτσι σε ένα ελληνικό comfortness. Κλείνει το μάτι, όπως γράφει και η Παρασίδη, κλείνει το μάτι στον τρόπο που τρώγαμε πίτσα μέχρι τώρα και κάνει πίτσα με μοσχάρι και μελιτζάνες και είναι σαν να τρως το κυριακάτικο φαγητό της μανούλας σε πίτσα. Κάνει πίτσα με χαμόνο, ρίμανση, στάδε, με μανιτάρια λεντινούλα. Όχι πολύ ελληνικό αυτό, αρκετά ισπανοϊταλικό, αλλά και πάλι παίζει πολύ, μ' αρέσει, παίζει πολύ με τεχνικές, με γεύση, με τέτοια. Σας ζάλισα, πάμε εδώ λίγο, μπρόκολο και λουκάνικο χωριάτικο. Εδώ μου έχει κρυώσει λίγο η πιτσούλα μου, ρε γαμώτο, αλλά δεν πειράζει. Θα τη φάω και θα είναι το ίδιο νόστιμη, είμαι σίγουρη. Για να δω λίγο, εδώ, θα φάω εδώ που δεν έχει λουκάνικο. Το μπροκολάκι στην πίτσα, Ανδρέα, και είναι και μπιάνκα, δεν έχει σάλτσα. 10 πίτσες έχει όλες και όλες η Giant, Ανδρέα. 10 πίτσες, μαργαρίτα, πεπερόνι, μανιτάρι. Κοιτάω εκεί, παιδιά, γιατί εκεί είναι ο κατάλογος. Λουκάνικο και μπρόκολο, 4 για τυριά και σίκο, ατζούρια και ελιά, χαμόν και μανιτάρια, μοσχάρι μελιτζάνα, πατάτα κολοκύθι, ξύνομη ζύφρα και τη vegan πίτσα. Η Giant ξέρει και σε ποια περιοχή είναι που έχει πολλούς τουρίστες, πολύ vegan, αλλά ξέρει ότι πλέον ανεβαίνει πολύ αυτή η διατροφή, οπότε έχει βάλει και αυτή τη vegan, την οποία θα δοκιμάσω ευθύς αμέσως με ελιά κρεμμύδι πιπεριά. Αλέξανδρε, για σένα είναι αυτή έτοιμη η λίτσα που σου αρέσει πάρα πολύ. Για να δω. Λοιπόν, συνήθως οι vegan πίτσες δεν είναι ωραίες. Θα σου πω γιατί. Γιατί είτε βάζουν μια βλακία φυτικό τυρί που λιώνει χάλια, είτε δεν βάζουν τυρί, πετάνε εκεί μια σάλτσα ντομάτας και χαιστήκαμε. Αυτή η πίτσα, όπως και η vegana, η vegetariana, πώς τη λένε, που σας είχα δείξει στο flower, είναι κορυφαίες vegan πίτσες. Μπράβο. Πολύ νόστιμη, παιδιά. Wow. Όταν λέμε vegan, εννοούμε και εσένα που νηστεύεις. Μην αρχίσεις πάλι την γκρινιά. Άιντε να πούμε. Επίσης, τώρα που είπα γκρινιά, μην γκρινιάξετε που σε όλο το επεισόδιο ή πιτσαγιόλο του επεισοδίου ανοίγουν τα ζυμεράκια με τα χέρια και δεν φοράνε γάντια. Αμάν με την γκρινιά σας, δεν μπορώ άλλο. Έτσι ανοίγετε το ζυμάρι, δεν γίνεται με γάντια. Πάψτε. Έξαλλη είμαι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εδώ, στον πιο κεντρικό δρόμο του κακίου, στη γωνία, σας γράφω τη διεύθυνση. Ελάτε να φάτε πίτσα, ελάτε να τη φάτε εδώ, ελάτε να την πάρετε πακέτο, ελάτε γενικά να τη φάτε, παιδιά. Τι λατρεύουμε. Τελείωσα. Λίγο μπύρα. Αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα, Τζάκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθήσατε. Σας αγαπώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, για τα views που μας δίνετε. Στείλτε όλο το βίντεο αυτό στους φίλους σας να μας μάθουν. Ναι, και άλλα τζιντζεράκια θέλω. Έχουμε φτάσει 45.000. Θέλω να φτάσουμε 50.000 μέχρι να κλείσει ο χρόνος. Και το 2020 ο στόχος είναι 100. Το έχουμε. Το έχουμε. Σας ξέρω, μας αγαπάτε. Το έχουμε. Κάντε follow Instagram, Facebook και YouTube. Πατήστε και το βρωμοκαμπανάκι για να σας έρχονται, να σας έρχεται ειδοποίηση για τα επεισόδια μας. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν έχουμε ιδέα τι θα είναι, δεν το έχουμε γυρίσει καν ακόμα. Φιλάκια!